Υπάρχουν δηλώσεις του Υπουργού των Εξωτερικών, του κ. Δένδια, ο οποίος μίλησε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και είπε ότι περιμένουμε την πλήρη και συνεπή εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Τι είναι αυτό? Έκανε δηλώσεις ο κύριος Δένδιας μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, προκειμένου, θα σου έλεγα, να δώσει μία απάντηση σε όσα ακούγονται για το βέτο που αφορά την ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας και τη δήλωση του ΖΑΕΦ ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι στον αέρα και ότι όσα ακούγονται σε σχέση με αυτό, ότι είναι μια καλή ευκαιρία μετά από όλα αυτά να ακυρωθεί η Συμφωνία. Πάνω σε αυτό απάντησε ο κύριος Δένδιας και είπε ότι για μας το ζήτημα είναι η πλήρης και συνεπής εφαρμογή της συμφωνίας. Επανέλαβε αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι η συμφωνία έχει προβλήματα, ωστόσο είμαστε υποχρεωμένοι ως χώρα να την σεβαστούμε και να την τηρήσουμε. Και στο ίδιο πνεύμα, θα σου έλεγα, στην ίδια επιτροπή και η Ντόρα Μπακογιάννη, η πρώην Υπουργός Εξωτερικών, επεσήμανε ότι η ενδεχόμενη ακύρωση της συμφωνίας θα είχε τα χειρότερα δυνατά αποτελέσματα, πως η ίδια με μεγάλη χαρά θα γύριζε το ρολόι πίσω για να μην είχε γίνει ποτέ μια τέτοια συμφωνία, αλλά αυτό δεν γίνεται, και ότι ο λαϊκισμός στην εξωτερική πολιτική είναι μια ιστορία που έχει κινδύνους. Και παρελθόν, θα προσθέσω εγώ. Δεν είναι δηλαδή εφεύρημα της περίοδου ΣΥΡΙΖΑ, έχει παρελθόν. Ειδικά στο Σκοπιανό δηλαδή, ο λαϊκισμός έχει μεγάλη παρουσία και μεγαλύτερη συμμετοχή στο πώς καταλήξαμε εδώ. Καλά, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Ναι, το είδαμε και στην προηγούμενη περίοδο. Ακριβώς. Κυβερνητική εννοώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλλα.